ο οποίος μόλις έκλεισε τα μάτια του έλαμψε ολόκληρο το σώμα του, το πρόσωπό του, όπως ο ήλιος. Και ερχόμεθα τώρα εις την Παναγία μας, η οποία ήταν Μητέρα του Θεού. Τους άλλους τους οποίους αναφέραμε ως παραδείγματα, ήσανε παιδιά του Θεού, ήτανε εκλεκτοί του Θεού, ήτανε αυτούς τους οποίους ο Θεός ετοίμησε. Εδώ βλέπουμε όμως ότι η Παναγία μας δεν είναι ένα πρόσωπο όπως τα συνηθισμένα πρόσωπα. Είναι η Μητέρα του Θεού, αυτή η οποία εγέννησε τον Θεόν, αυτή η οποία έδωκεν από το αίμα της και έλαβεν σάρκαν ο Υιός του Θεού. Είναι η Μητέρα του Θεού μας, αυτή η οποία εγαλούχησε τον Υιόν του Θεού, τον έβαλεν στο στήθος της και του έδωκεν από το αίμα της καρδιάς της, το οποίο μεταβάλλεται όπως εις κάθε μία μητέρα εις γάλα. Την ώρα που η μητέρα βυζένει το παιδί της, δίδει σε αυτό το αίμα της. Και εκείνο το αίμα, Θεία χάρη, με τη χάρη του Θεού, μεταβάλλεται σε γάλα. Και τρώγει το μωρό και μεγαλώνει. Η Μητέρα του Θεού μας αυτό έκανε, διότι το ομολόγησε μία ψυχή όταν ήταν ο Χριστός μας στο σπίτι του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας. Εκεί ο Λόγος του Θεού ήταν τόσο γλυκής και τόσο ενίσχυε τα ψυχάς του κόσμου, ούτως ώστε μία γυναίκα από μέσα στο πλήθος άνοιξε το στόμα της και του είπε «Μακαρία η κοιλία η βαστάσας άσε και μάστη ουσε θύλασσας». Αυτή η Παναγία μας εκράτησε τον Υιόν του Θεού στην αγκάλι της. Πόσον θαύμα και πόσον μυστήριον είναι τούτο. Ένας Θεός να ταπεινωθεί, να γίνει άνθρωπος και να είναι στην αγκάλι της μητέρας του, μιας μητέρας από τον κόσμο όπου εξέλεξε ο Θεός ως κλίμακα για να κατέβει από τους ουρανούς στην γη. Τούτο είδαν οι Απόστολοι αδερφοί μου όταν η Παναγία μας έκλεισε τα μάτια της. Και ερχόμεθα τώρα εις την δική μας ζωή. Έχουμε ποτέ πλησιάσει με την διάνοιά μας και να ειδούμε αυτήν τη Μητέρα του Θεού, η οποία ηγάπησε το Θεόν και ο Θεός την ηγάπησε, τι το εκείνο το οποίο της έδωκε τη αυτήν τιμή. Τι είναι το εκείνο που ήλκησε τον Θεόν να κάνει μία γυναίκα από τον κόσμο τούτον μητέρα του. Τι ήταν αυτό το οποίο προσήλκησε την αγάπη του Θεού στον κόσμο. Ήταν μόνο μία αρετή, αδερφοί μου. Αυτήν την αρετή την οποία δια να την αποκτήσεις χρειάζεται να κάνεις κόπον. Χρειάζεται να αγωνιστείς για να πάρεις αυτήν την αρετή. Χρειάζεται να κάνεις θυσίες για να πάρεις αυτήν την αρετή. Χρειάζεται να καταπατήσεις κάτω των παλαιών άνθρωπων. Εκείνον τον παλιά άνθρωπον ο οποίος σηκώνει το ανάστημά του και λέγει «Εγώ είμαι, διατί εσύ να είσαι ανώτερός μου». Είναι μία αρετή την οποία η Παναγία μας επισημαίνει ιδιαιτέρως. Για να γίνει η Παναγία μας Μητέρα του Θεού σημαίνει ότι είναι
γεμάτη από όλες τις αρετάς. Δι' αυτό και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έμεινε εκστατικός μπροστά στη λάμψη της Πανηγίας μας και της λέει: «Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Θα πω μόνο μία λέξη: χαίρεη και χαριτωμένη». Και τούτο είναι το σημείο ακριβώς το οποίο η Παναγία μας το επεκύρωσε με την ειδική της προσωπικότητα. Όταν ο Αρχάγγελος της είπε ότι θα γίνει μητέρα του Θεού και εκείνη υπεραμήνθη της αγνότητός της, και όταν την επληροφόρησε ο Αρχάγγελος ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό το οποίο θα σκηνώσει μέσα σου και θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, εκείνη έκυψε την κεφαλή και είπε: «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητό μη κατά το ρήμα σου». Ελάχιστες μητέρες στον κόσμο τούτο λέγουν τη λέξη αυτήν. Μετρημένες μητέρες λέγουν τη λέξη αυτήν. Φοβούνται και τρέμουν την τεκνογωνία και την μισούν και δεν θέλουν ούτε να ακούσουν το όνομά της. Δεν κλείνουν την κεφαλή για να πούν ότι είπε η Παναγία μας: «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητό μη κατά το ρήμα σου». Φοβούνται να γεννήσουν παιδιά. Είναι αυτές οι οποίες δεν έχουν εκείνο που είχε η Παναγία μας. Η Παναγία μας αφήνει όλες τις αρετάς και υπερυψώνει τον εαυτόν της σε μία μοναδική αρετή. Και τι λέγει? Ο Θεός μου, λέγει, είδε ποια είμαι, γνωρίζει ποια είμαι, αλλά εγώ δεν θα πω τίποτε, μόνο ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Θεέ μου, αξίωσέ μας και εμάς να έχουμε τουλάχιστον μία δόση από αυτήν την μεγάλη αρετή της Παναγίας μας. Να έχουμε ένα πολλοστιμόριο από την ταπείνωση της Παναγίας μας. Να είμεθα και εμείς παιδιά του Θεού με ταπείνωση, όπως η Παναγία μας, η οποία δέχθη τον μονογενή Υιόν και Λόγον του Θεού, τον έκανε δικό της παιδί. Και ο Θεός τώρα που κλείνει τα ματάκια της, έρχεται ο ίδιος και την βάζει στην αγκάλι του, όπως εκείνη τον έβαζαν στην αγκάλι της όταν ήταν μικρό βρέφος. Και οι Απόστολοι βλέπουν αυτό το Θεοδόχον σκήνος, λέγει, να λάμπει και να φεγκοβολεί και να απαστράπτει όπως ο ήλιος. Και με τιμές οι οποίες ήσαν επιβεβλημένες να έχουν οι Απόστολοι, με τις τιμές εκείνες ήγγισαν επάνω στο Θεοδόχον εκείνο σκήνος και το έβαλα στο νεκροκράβατο. Και επικολούθησαν άλλα γεγονότα πολλά. Μετά που έβαλαν το σώμα της Παναγίας μας επάνω σε εκείνο το κρεβάτι το νεκρικό, επικολούθησαν άλλα πολλά γεγονότα, αδερφοί μου, τα οποία θα τα πούμε εις άλλων θείων κηρύγμα. Τώρα εμείς θα σταθούμε όπως οι Απόστολοι επάνω σε εκείνο το σκήνομα της Παναγίας μας. Θα δούμε την λάμψη της και θα την παρακαλέσουμε να μείνει μέσα στην ψυχή μας εκείνο το φως το οποίο της έδωκε ο Θεός, να λάμψει και στην ειδική μας ψυχή και να σκορπίσει τα σκότη της αδυναμίας και της αμαρτίας και να μας αξιώσει να εμνήσουμε την κοίμησή της και την επουράνιον βασιλεία του Υιού της να μας δώσει ως δώρον αιώνιον, αδερφοί μου. Αμήν.